Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας, κάθε Κυριακή, 5 με 6 το απόγευμα. Ο Θοδωρής ο Κατσανέβας είναι Έλληνας πανεπιστημιακός και πολιτικός. Σήμερα είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιός, είναι καθηγητής οικονομικών. Στην 1η Μαΐου του 2013 ίδρυσε το πολιτικό κόμμα με το όνομα Δραχμή. Στα πρότυπα, όπως διαβάζουμε και εμείς, του κινήματος 5 αστέρων του Ιταλού Πέπε Γκρίλο. Κεντρικός στόχος, λοιπόν, του νέου κόμματος του κύριου Κατσανέβα είναι η επιστροφή της Ελλάδας στη Δραχμή μέσω δημοψηφίσματος. Σήμερα είναι εδώ κοντά μας και θα τον καλησπερίσω αμέσως τώρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κατσανέβα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και φυσικά σήμερα θα κληθείτε να απαντήσετε και σε ερωτήσεις τηλεθεατών. Διότι ουσιαστικά αυτό είναι και το νόημα της κάθε εκπομπής, ο πολίτης που μας παρακολουθεί από το σπίτι, ο χρήστης του διαδικτύου, να μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την εκπομπή μέσω μιας πλατφόρμας που έχουμε φτιάξει και οι συνεργάτες μου θα δείξουν ακριβώς πώς θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε. ask.fm/έχω θέμα, εκεί μπαίνει ο καθένας και γράφει το σχόλιο του ή την ερώτησή του προς τον συνεντευξιαζόμενο που βρίσκεται εδώ σήμερα στο στούντιο της εκπομπής, συγκεκριμένη περίπτωση προς τον κύριο Κατσανέβα. Έχω μπροστά μου τον υπολογιστή, βλέπω τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας και τα διαβάζω στον κύριο Κατσανέβα. Θα χαρώ πολύ να μου δοθεί η ευκαιρία να απαντήσω σε κάθε ερώτημα. Γίνεται κάθε Κυριακή. Ο κόσμος που ρωτάει είναι πολλές ερωτήσεις, μπαίνει πολλοί κόσμος βάσει των μετρήσεων. Των αναλυτικών μετρήσεων που βλέπουμε από ένα ειδικό σύστημα. Οπότε σίγουρα θα δεχτείτε ερωτήσεις. Εγώ ήθελα να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι όταν ένας καθηγητής οικονομικών υποστηρίζει ότι η χώρα μας πρέπει να γυρίσει στη δραχμή, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον? Διότι δεν το λέει κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση με την οικονομία. Το λέει ένας καθηγητής οικονομικών. Και μάλιστα όχι μόνο το λέει. Πρόσφατα έγραψε και ένα βιβλίο από τα πολλά που έχει γράψει. Το έχω εδώ μπροστά μου. Το έχει φέρει σήμερα. Η μετάβαση στη δραχμή. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Στο οποίο μέσα εξηγεί το σχέδιό του, τους τρόπους και το τι πιστεύει ότι θα γίνει στη χώρα μας εάν επιστρέψουμε στη δραχμή. Μεταβούμε. Αν μεταβούμε στη δραχμή. Γιατί η επιστροφή πολλές φορές δημιουργεί συνειρμούς όχι ευχάριστους, αν και όσοι θυμούνται, οι παλαιότεροι ειδικά, πώς ζούσαμε με τη δραχμή και πώς ζούμε σήμερα, νομίζω έτσι απλά μπορούν να κάνουν τις συγκρίσεις τους. Νομίζω ζούσαμε πολύ καλύτερα με τη δραχμή. Το λένε αυτό και έξω σε συζητήσεις. Αλλά εμείς θέλουμε να πάμε μπροστά. Να πάμε μπροστά, να δούμε τα λάθη που κάναμε, να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία από το μεγάλο χαστούκι που έχουμε υποστεί αυτή την ώρα και μέσα από την καταστροφή τη σημερινή να καρπίσει ένα καλύτερο μέλλον. Κυρίως για εσάς, για τα νέα παιδιά. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Και αυτό είναι Κατσανέβα. Το δεύτερο βιβλίο και στηρίζεται σε μελέτες, πρέπει να σας πω. Ναι, έτσι. Είναι το δεύτερο θα βιβλίο. Θα πούμε και για το βιβλίο. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω το εξής. Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια, όταν είχε ήδη μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη χώρα και γινόντουσαν οι διαπραγματεύσεις για τα δάνεια και πώς θα συνεχίσει η χώρα. Θυμάμαι ότι όταν έβγαινε κόσμος και έλεγε αύριο θα πτωχεύσουμε, μεθαύριο θα πτωχεύσουμε, γραφόταν στο διαδίκτυο, κάποιος έβγαινε και έλεγε το Σαββατοκύριακο θα γυρίσουμε πάλι στη δραχμή. Έμπαινε εισαγγελέας και ψάχναν να τον βρούνε και μάλιστα πολλές φορές γινόταν και χρήση της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή φτάναν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να βρουν ποιος έστειλε ένα email, ένα μήνυμα, οτιδήποτε το οποίο μίλαγε για πτώχευση της χώρας, για μετάβαση στη δραχμή, ενός σε ένα Σαββατοκύριακο κλπ. Σήμερα δεν γίνεται πια αυτό. Μπορεί ο καθένας να βγαίνει ελεύθερα και να λέει, ακόμα και η πολιτική, ότι αύριο θα πτωχεύσουμε, αύριο γυρίζουμε στη δραχμή, θα γίνουμε ζούγκλα ή οτιδήποτε. Ξέρετε γιατί? Για πείτε μου. Γιατί είμαστε ήδη πτωχευμένοι. Α. Και δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή να πτωχεύσουμε πού. Και είμαστε πτωχευμένοι κατά έναν τρόπο όπου αυτό το βαρέλι δεν έχει πάτο. Είμαστε συνεχώς υποπτώχευση. Είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία πτώχευσης. Μπορώ να πω ότι έχουμε πλεόνασμα πτώχευσης, πλεόνασμα ύφεσης, πλεόνασμα διάρκειας στην καταστροφή, στην οικονομική καταστροφή, που δεν έχει το προηγούμενό της παγκοσμίως. Η ύφεση, η μεγάλη ύφεση που έχει μείνει στην ιστορία του 1932, κράτησε 2-3 χρόνια. Και μετά, με τότε τον εμπνευσμένο πρόεδρο, τον ΗΠΑ, τον Ρούσβελτ, βγήκανε από την καταστροφή και τα πράγματα ξεπεράστηκαν. Σήμερα όχι μόνο είμαστε σε διαρκή πτώχευση,
Αλλά το δράμα είναι ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ικμάδα ελπίδας μπροστά. Και αν θέλετε αυτό μπορώ να το εξηγήσω. Και δεν, ούτε θέλω να τρομοκρατήσω, ούτε θέλω, μακάρι να μπορούσα να έβλεπα κάτι διαφορετικό. Και μπορώ να το εξηγήσω με έναν απλό τρόπο. Για να υπάρξει δημιουργία θέσεων εργασίας, για να μπορέσουμε δηλαδή να χτυπήσουμε το μείζον πρόβλημα, την ανεργία, χρειαζόμαστε σύμφωνα με την κλασική οικονομική θεωρία που τη διδάσκουμε στο πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο, ανάπτυξη ετήσια, του ΑΕΠ δηλαδή, της τάξης του 3,5 με 4%. Άρα θέλουμε 4% ανάπτυξη. Σε αυτό αν προσθέσετε και χοντρικά άλλο ένα 4% που χρειαζόμαστε για να αποπληρώσουμε το τεράστιο και συνεχώς διωγγούμενο χρέος, θέλουμε 8%. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ανάπτυξη ετήσια άνω του 8% για να μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε φως στην άκρη αυτού του απέραντου τούνελ, του σκότους που βιώνουμε σήμερα. Κάτι το οποίο είναι βέβαια γελία ανέφικτο και κανένας, ακόμα και οι κυβερνώντες του περίφημου success story, δεν μας το λένε. Αν μας πείτε ότι κάποιος μας είπε ότι θα έχουμε ανάπτυξη της τάξης του 8%, να μου το πείτε ποιος είναι. Ούτε ο κύριος Στουρνάρας, ναι, αλλά δεν έχει τολμήσει να πει κάτι πλεώνασμα. Τέτοιο. Ποιο πλεώνασμα? Δεν υπάρχει αυτό. Κοιτάξτε, αστειεύεστε. Όχι, όχι, σας ρωτάω γιατί να σας πω, είναι επίσημες δηλώσεις. Κοιτάξτε. Κάθε χρόνο ο κύριος Στουρνάρας και ο προκάτοχος του κύριου Στουρνάρα, 6 χρόνια είμαστε τώρα σε αυτήν την ιστορία, έρχονται και λένε ότι αυτός ο χρόνος, πέρσι λέγανε το ίδιο, πρόπεση το ίδιο, αυτός ο χρόνος είναι ο τελευταίος χρόνος της ύφεσης και του χρόνου, στο τέλος αυτού του χρόνου βγαίνουμε από το τούνελ. Τώρα έρχονται και μας ξεφουρνίζουν το ανύπαρκτο και γελίο πρωτογενές πλεόνασμα που σας παρακαλώ μη σταθούμε εδώ και όχι, χαραμίσουμε το χρόνο μας, γιατί υπενθυμίζω ότι ένα πλεόνασμα όπου δεν πληρώνονται συντάξεις. Αν ξέρετε κάποιο συνταξιούχο που βγαίνει και πληρώνει, παίρνει τη σύνταξή του, να μου το πείτε, σας παρακαλώ, να μου δώσετε το τηλέφωνό του για να το επιβεβαιώσω. Που δεν πληρώνονται οι προμηθευτές του δημοσίου. Που οι μισθοί πληρώνονται όταν θα πληρωθούν και αν θα πληρωθούν. Που κόπτονται, έχουν κοπεί όλες οι παροχές του κράτους πρόνοιας. Που δεν υπάρχουν φάρμακα για τον πολίτη. Που 1 εκατομμύριο πολίτες ζουν ανασφάλιστη, που έχει κοπεί το ρεύμα. Δηλαδή αυτό το πλεόνασμα είναι ένα γελίο ψέμα για μικρά παιδιά. Μην αστειευόμαστε. Θα σας θυμίσω, ξέρετε την ιστορία με τον Χότζα, με τον Γαϊδούρη, έτσι, που για να κάνει οικονομίες δεν του δίνει φαγητό, στο τέλος πέθανε το Γαϊδούρη και ησύχασε ο Χότζας. Αυτό είναι το πλεόνασμα. Θα σας πάω στο Μάιο του 2013 για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Αλλά πού είναι η ελπίδα, πού είναι το 8%? Θα έρθουμε και σε αυτό. Θα σας ρωτήσω καταρχάς, εσείς καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, πώς πήρατε αυτή την απόφαση να δημιουργήσετε ξαφνικά ένα κόμμα, όχι γιατί, όχι όσον αφορά το όνομα του κόμματος Δραχμή, για μετάβαση τη Δραχμή, όπως υποστηρίζετε εσείς, πώς πήρατε την απόφαση να δημιουργήσετε αυτό το κόμμα, δηλαδή τι ήταν αυτό το κίνητρο που σας οδήγησε στο να φτιάξετε αυτό το κόμμα? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι. Κοιτάξτε, έχω φύγει από την πολιτική ήσυχα και χωρίς την πανοκλουσία εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί βλέπω το βιογραφικό σας, έχετε διατελέσει πρόεδρος του ΟΑΕΔ από το 81 στο 85. Και του ΙΚΑ. Αλλά δεν έχω πάρει μεγάλες θέσεις, παρόλο που ο κόσμος πιστεύει ότι έχω. Και βουλευτής στον ΠΑΣΟΚ. Βουλευτής πολλά χρόνια, αλλά μεγάλες θέσεις δεν έχω πάρει. Και ο κόσμος. Ούτε υπουργός. Όχι, δεν έχετε. Ποτέ. Γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Γιατί βέβαια το σύστημα που κυβερνούσε στις διάφορες εποχές, αλλά και η δική μου, αν θέλετε, η αντίληψη δεν συμβάδιζαν. Και έφυγα από την πολιτική, επιτρέψτε μου να πω, φτωχότερος όσον αφορά τα υλικά αγαθά, αυτά που κληρονόμησα δηλαδή από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, αλλά πλουσιότερος νομίζω σε εμπειρίες και σε πληγές. Πλουσιότερο. Και πώς παίρνετε την απόφαση και να φτιάξεις το κόμμα? Και σε πίκρες. Και σε πολλές συγκρούσεις στις οποίες υπηρέτησα τα ιδανικά, τις αξίες αυτές που πιστεύω και πιστεύω ότι δεν τρόπιαξα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Μετά από παραμονή μου στο Πανεπιστήμιο, όπου ξαναβρήκα, αν θέλετε, τον εαυτό μου και τα νέα παιδιά που με τροφοδοτούν με μια ανάσα πνοής για το αύριο, βλέποντας αυτή την απελπισία και το αδιέξοδο και έχοντας μια μεγάλη πίεση
και εσωτερική αλλά και από το οικείο περιβάλλον μου, πίστηκα ότι θα έπρεπε να προτείνουμε την μία και μοναδική εναλλακτική πρόταση που υπάρχει, την μετάβαση στο εθνικό μας νόμισμα, η οποία θα μας μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε παρκή ρευστότητα, ανταγωνιστικότητα μέσα από την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, έτσι ώστε να μπορούμε να βγούμε από αυτό το τούνελ της φήνησης, της ύφεσης. Επειδή δε αυτή η πρόταση δεν εκπροσωπούνταν στο βαθμό που τουλάχιστον εγώ πίστευα θα έπρεπε να εκπροσωπηθεί, παράλληλα με μια ελληνοκεντρική αντίληψη που η δική μου η πολιτική φιλοσοφία είναι πολύ κοντά, είναι αυτή. Γι' αυτό αποφασίσαμε μια ομάδα ανιδιωτελών ανθρώπων να φτιάξουμε αυτή την πολιτική κίνηση, πολιτική πρόταση, η οποία επιτρέψτε μου να πω χωρίς καμία έπαρση, είναι η μοναδική εναλλακτική πρόταση. Γιατί η μία πρόταση είναι η μόνιμη φτώχεια, η δυστυχία, γιατί ευρώ σημαίνει μνημόνιο και μνημόνιο σημαίνει δυστυχία και τραγωδία. Άρα λοιπόν έχουμε το ευρωμνημόνιο και την εναλλακτική λύση να φύγουμε από το ευρωμνημόνιο και να ακολουθήσουμε μία άλλη πρόταση. Και όχι απλά να πετάμε πομφόλιγες, αοριστείες και κουβέντες ότι αύριο το πρωί θα κάνουμε αυτό, θα πετύχουμε το άλλο. Έχουμε ένα μελετημένο, σοβαρό, αποτελεσματικό πρόγραμμα που με πολύ μόχθο και υδρότα, με μελέτες σελίδων επί σελίδων, με πολύ μόχθο, η ομάδα η πανεπιστημιακή αλλά και η ομάδα του κόμματος, έχουμε καταλήξει, έχουμε βγάλει 2 βιβλία, έχουμε κάνει άπειρες δημοσιεύσεις, άπειρες προτάσεις. Ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε ποιο πρέπει να είναι το μοντέλο. Συζητάμε και συνεργαζόμαστε με διαπρεπείς οικονομολόγους του εξωτερικού. Εγώ έχω πάει επανειλημμένα έξω και έχω αντλήσει τη σοφία και τη γνώση πολλών διεθνών καλών συναδέλφων. Πρέπει να σας πω ότι σχεδόν όλοι, ή όλοι οι σπουδαίοι, οι νομπελίστες και οι κοντά στο Νόμπελ διεθνείς οικονομολόγοι όλου του πολιτικού φάσματος, από τον Κρούγκμαν, τον Στίγλιτς, τον Τσόμσκι, τον Ρουμπινί, τον Ρογκόφ, την Κλάιν που είναι οικονομικός, είναι αναλυτής, τον Γκος, την Βίκς, τον Φελστάιν, τον Λορντόν, όλου του φάσματος, Άγγλους, Αμερικάνους, Γερμανούς, Βέρνερ Ζιν κτλ. Αλλά και μέχρι του δεξιού, αν θέλετε, πολιτικού φάσματος, του τραπεζικού χώρου, όπως είναι ο Βόρεν Μπάφετ, όπως είναι ο Σόρος, ο ίδιος ο Σόρος, όπως είναι ο Γκρίσπαν, ο Γουαϊβάιλερ, ο αντιπρόεδρος της κυρίας Μέρκελ. Ναι, όλοι αυτοί και άπειροι άλλοι, μπορώ να σας δώσω μια τεράστια λίστα, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτό, μας προτρέπουν να φύγουμε από το εγκληματικό ευρώ. Και εδώ εμείς περιάλλον τη βάζουμε. Εμένουμε στη γερμανική κατοχή, εμένουμε στην πολιτική της κυρίας Αγγέλας Δωροθέας Μέρκελ, το σύγχρονο Τσέγκις Χάν, η οποία μας οδηγεί, ας πούμε, στο άπειρο τέλος, στην άπειρη πτώχευση. Αν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, και βλέπετε ότι έχουμε κυβέρνηση και αντιπολίτευση να συγκρούονται για τα επιμέρους, να σκοτώνονται για πράγματα τα οποία είναι ανούσια και να μην βάζουν στο τραπέζι το κυρίαρχο θέμα, που είναι ευρωμνημόνιο ή έξω από το ευρωμνημόνιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση για μας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, με όλο το σεβασμό που πρέπει να του έχει κανείς, όπως και τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα, για μας είναι μνημονιακά κόμματα, αυτός είναι ο λόγος. Mm-hmm. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πραγματικά αντιμνημονιακό κόμμα, το οποίο να βάλει αυτές τις προτάσεις στον ελληνικό λαό. Και το ΕΠΑΜ του Καζάκη όμως υποστηρίζει ότι πρέπει, βεβαίως, να υπάρξει μια μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Δεν λέει συγκεκριμένα δραχμή. Εκεί που διαφέρεται δηλαδή. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή, γιατί πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα και η βάσιμη ελπίδα ότι αυτές οι τρεις κινήσεις, δηλαδή η κίνηση, το κόμμα δραχμή, το δικό μας, το σχέδιο Β' του Αλέκου του Αλαβά και το ΕΠΑΜ που επικεφαλής ο κ. Καζάκης, θα συμπλέψουν στην πορεία. Και δηλαδή, εμείς τουλάχιστον είμαστε ανοιχτοί σε μια τέτοια συνεργασία. Όταν θα συμπλέψουν, θα είμαστε μαζί στις ευρωεκλογές. Να κάνετε συνεργασία και για τις ευρωεκλογές. Και εδώ μου δίνετε την ευκαιρία. Αυτό είναι η είδηση που μου λέτε. Ναι, τώρα είναι η είδηση σας. Άρα, μάλιστα, σχέδιο Β, δραχμή και ΕΠΑΜ. Ναι, και όποιο άλλο. Και υπάρχει, μαζί μας υπάρχουν και άλλα μικρά κόμματα, όπως το Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα και μια σειρά από άλλα τα οποία έρχονται κοντά μας. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε. Και σας δίνω μια είδηση. Είμαστε σε μια διαδικασία συζήτησης και με κινήσεις
που συμπλέουν φυσικά με βάση αυτή την κεντρική άποψη, έτσι. Γιατί αν δεν συμπλέουμε αυτή την άποψη, δεν μπορούμε να λέμε εμείς αυτό και εκεί να λένε κάτι άλλο. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει ούτε τα αρχηγηλίκια, ούτε να είμαστε κυρίαρχοι, ούτε να καπελώσουμε κανέναν. Εκείνο που θέλουμε είναι αυτή η άποψη, που είναι η μόνη σωτηρία για τη χώρα, αυτή τη δύστιχη, την ταλέπορη χώρα, να υπάρξει στην Ευρωβουλή, και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι θα συμβεί αυτό που έγινε στην Μεγάλη Βρετανία με τον Νάιτζελ Φάραντζ, το μόνο Έλληνα, το τονίζω, ευρωβουλευτή, του το έχω πει και προσωπικά, ο οποίος μπήκε στην Ευρωβουλή μόνος του και σήμερα είναι πρώτο-δεύτερο κόμμα. Μετά από αυτό θα ανατραπεί το πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψει ο κόσμος αυτό και να μας στηρίξει. Ζητούμε να μας στηρίξει. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνεργασία και σε περίπτωση εθνικών εκλογών? Φυσικά. Με το σχέδιο Β' και το ΕΠΑΜ? Φυσικά, όλα είναι πιθανά, αλλά από είστε σε συζητήσεις. Εγώ μπορώ να σας πω και να το πω και δημόσια. Εμείς θα στείλουμε επιστολή αυτές τις μέρες, όπου θα τους απευθύνουμε, θα τους προτείνουμε την συνεργασία με ίσους όρους και χωρίς... μπορεί ο καθένας να κρατήσει την αυτονομία του, γιατί υπάρχουν κάποιες διαφορές. Δεν θέλω τώρα να τις πω για να μην φανεί ότι... Ναι. Αν θέλετε μπορώ να πω ότι εμείς επιμένουμε στον ελληνοκεντρικό προσανατολισμό της χώρας. Υπάρχουν κάποιες διαφορές εδώ. Στο θέμα των λαθρομεταναστών, λόγω χάρη. Εμείς επιμένουμε ότι... Χρησιμοποιείτε τη λέξη λαθρομεταναστές. Βεβαίως, γιατί θα μου τα απαγορεύσει το ΠΑΣΟΚ, το υπόλοιπο. Όχι, γνωρίζω ότι έχετε κάνει πολλή έρευνα πάνω σε αυτό μα, το κοιτάξτε, θέμα. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να πω ότι με το πρόγραμμά μας, υπάρχει εδώ, σας το έχω δώσει. Θα το διαβάσουμε ίδιο, έτσι, σε λίγο, γιατί με το πρόγραμμά μας λύνουμε πολύ εύκολα, πολύ απλά, χωρίς ρόπαλα και βία, το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης. Με έναν απλό τρόπο. Από τη στιγμή που θα υπάρχει εθνικό νόμισμα, θα υπάρχει έλεγχος και στην εξαγωγή συναλλάγματος. Κάθε εξαγωγή συναλλάγματος που δεν θα είναι σύνομη, δεν θα είναι, δηλαδή δεν θα έχει αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο, δεν θα είναι επιτρεπτή. Είτε αφορά τους Έλληνες, είτε αφορά οποιοδήποτε ξένο. Κατά συνέπεια, οι παράνομοι μετανάστες, άλλο οι νόμιμοι, έτσι, τους οποίους πρέπει να τους σεβαστούμε, οι παράνομοι μετανάστες δεν θα μπορούν να εξάγουν συνάλλαγμα και κλείνει έτσι αυτό το μεγάλο πρόβλημα, τη μεγάλη πληγή. Τόσο απλά. Και μπορώ να σας πω και μία σειρά από άλλα μέτρα, δηλαδή, με τα οποία θα εξοικονομήσουμε τεράστιους πόρους. Αν υπάρχουν παράνομοι μετανάστες 1,5 εκατομμύρια στην χώρα, αλλά δεν θα μπορούν να βγάλουν συνάλλαγμα. Δεν θα μπορεί να υπάρχουν, γιατί ο λόγος που έρχονται εδώ. Και αντιλαμβάνομαι τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Να πάνε σε άλλες χώρες. Ένας από τους λόγους είναι να έρθουν στην Ελλάδα, ίσως να πάνε σε άλλες χώρες, αλλά η Ελλάδα έχει γίνει αποθήκη. Αν δεν περάσουν από εδώ. Αλλά στέλνουν τα χρήματα που συλλέγουν εδώ στην πατρίδα τους για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Όταν αυτό, το οποίο είναι σεβαστό και κάθε ανθρώπινη φύση πρέπει να τη σεβόμαστε, αλλά η χώρα δεν αντέχει αυτό το κύμα της εξωφρενικά υψηλής εισρωής μεταναστών, η οποία μάλιστα είναι και κατά κύριο λόγο μία αφομοιώσιμη μετανάστες, καθότι είναι μουσουλμάνοι οι περισσότεροι. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Κάθε λογικός άνθρωπος το αντιλαμβάνεται, όπως αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με τη βία, δεν λύνεται με τα ρόπαλα, δεν λύνεται με ρατσιστικές αντιλήψεις ακραίου τύπου. Εμείς προτείνουμε λογικές λύσεις. Όπως σε όλα τα θέματα έχουμε λογικές προτάσεις, γιατί είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Πριν περάσουμε και μελετημένοι. Είμαστε μελετημένοι άνθρωποι. Πριν περάσουμε στο πρόγραμμά σας. Λέμε πράγματα που είναι μελετημένα σε βάθος. Πριν περάσουμε στο πρόγραμμά σας, θέλω να σας ρωτήσω τρία σχόλια από εσάς. Καταρχάς, για τη Χρυσή Αυγή και τα ποσοστά, και αν πιστεύετε ότι είναι ψήφος αντίδρασης, τι γίνεται με την ελιά του Βενιζέλου και τι γίνεται με το ποτάμι του Θεοδωράκη? Ναι, καταρχήν η ελιά δεν είναι του Βενιζέλου. Επειδή είναι του Σιμίτη. Είναι ένα ξερόκλαδο, εντάξει, ο Βενιζέλος φάνηκε. Ένα ξερόκλαδο του αλίστου μνήμης Κωνσταντίνου Σιμίτη. Καλώς. Ο Θεός να μας φυλάει. Το ποτάμι είναι ένα ποτάμι που βγήκε μέσα από τις βαθιές, αν θέλετε, ρίζες ενός θλιβερού συστήματος που θέλει προφανώς να μας ελέγξει μέσα από αυτούς τους τύπους, οι οποίοι σαν δεν τρέπονται να θέλουν να παίξουν το παιχνίδι του συστήματος με τέτοιο ξεδιάντροπο τρόπο. Εάν δεν υπήρχε, θα έλεγα, αυτή η ανενδίαστη προβολή. Το ποτάμι του παίζει παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Τι κάνει το ποτάμι? Μάλιστα. Το ποτάμι, ποταμάκι κτλ. Τι θέσεις έχει το ποτάμι? Και πώς ξεκίνησε αυτή η ανενδίαστη, η απροκάλυπτη, η μοναδική στα δημοσιογραφικά χρονικά τεράστια προβολή ενός τίποτα, γιατί για τίποτα πρόκειται. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να κάνει τον κόσμο να καταλάβει ότι δεν πρέπει να τρώει κουτόχορτο. Και αν ο κόσμος
παραμείνει και ψηφίσει ποτάμια, ξερόκλαδα, ελιές, τριανταφυλιές και κάτι τέτοια, τότε ίσως είναι άξιος της τύχης του. Είμαστε άξιοι της τύχης μας εάν εναποθέσουμε το μέλλον αυτής της χώρας σε τέτοια άθλια κατασκευάσματα, που δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν παρά υποταγή στη γερμανική εισβολή και σε ένα άθλιο σύστημα που τα καταστρέφει. Είναι σκληρή άποψή σας πάντως για αυτό το κομμάτι. Για τη Χρυσή Αυγή πρέπει να κάνω. Κρίμα, γιατί ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι καλός δημοσιογράφος και τελικά θα καταστρέψει και την καριέρα του. Για τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάμαι που το λέω. Έχω συμπλέψει με ανθρώπους από τον χώρο της αριστεράς και έχουμε και πολλές συγγένειες, αλλά θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα στο θέμα των παράνομων μεταναστών, της εγκληματικότητας κτλ., έχουν οδηγήσει στην άλλη άκρη του φάσματος. Και κινδυνεύει αυτή η χώρα να βρεθεί σε μια ρήξη των άκρων, την οποία θα πρέπει να την αποφύγουμε. Γι' αυτό είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να αποτρέψουμε το διαμελισμό της χώρας ανάμεσα σε ακραίες καταστάσεις. Δεν εξομοιώνω το ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή φυσικά, αλίμονο, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι και σωστό η επικεφαλής του να είναι στη φυλακή χωρίς να υπάρχει μια νομική. Άρα διαφωνείτε βεβαίως που είναι στη φυλακή, ο Μιχαλολιάκος. Βεβαίως διαφωνώ, γιατί δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις με φυλακίσεις και εξοβελήσεις ένα πολιτικό φαινόμενο όπως πολιτικό, κοινωνικό, πολιτικό φαινόμενο όπως είναι η Χρυσή Αυγή, και θα έλεγα ότι η δημοκρατία πρέπει και να προστατεύει αλλά και να τιμά το όνομά της. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τελευταία δημοσκόπηση. Τι θέλω να τη σχολιάσω. Καταρχάς, πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις ή νομίζετε? Σε ορισμένες δημοσκοπήσεις. Αυτές είναι γελίες. Αυτές οι τελευταίες είναι γελίες. Είναι πληρωμένες. Πώς είναι το να γίνει δημοσκόπηση μια μέρα, τη καθαρή Δευτέρα? Μα τι λέτε τώρα? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Και γιατί σε καμία από αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν έχουν βάλει εμάς? Το 35% της αδιευκρίνησης ψήφου. 23,4 λέει. 35. 23. Κάμα research για το βήμα. Θέλετε να πάμε 23, πάμε στο 23. Τελικά τι είναι αυτή η αναποφάσιση? Σας λέω λοιπόν ότι οι δημοσκοπήσεις, και ρωτήστε τον κόσμο τώρα. Βάλτε εσείς μια δημοσκόπηση, ρωτήστε τον κόσμο. Τις προάλλες σε αυτό το κανάλι κάναμε μια τηλεφωνική δημοσκόπηση ευρώ ή δραχμή. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμά της? Φαντάζομαι δραχμή. Ποιο πόσο, τι ποσοστό? Εδώ μέσα, 30, με τον Γιώργο τον Τράγκα. Κάνετε λάθος. Ήταν 97-3. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Δεν τρώει πια κουτόχορτο και έχει καταλάβει ότι αυτή η τραγωδία δεν έχει τέλος. Και θέλει μια εναλλακτική πρόταση και όχι ελιές και ποτάμια. Για να σβήσουν τις ντροπές του σήμερα. Λοιπόν, και εμείς θέλω προτείνουμε, να πάω... έχουμε μια εναλλακτική πρόταση. Πάω στο και αν θέλετε, μπορώ να σας πω συγκεκριμένα το πράγματα. Στο πρόγραμμά σας έχουμε πολλές ερωτήσεις, διότι εδώ μιλάτε και για μείωση της ανεργίας. Μας διαφέρει πολύ η ανεργία στους νέους πάρα πολύ. Οι φοιτητές σας πώς το είδαν όταν ανακοινώσατε ότι κάνετε κόμμα? Κοιτάξτε, στην αίθουσα του Πανεπιστημίου μου και σε όποιες πανεπιστημιακές άλλες αίθουσες έχω τη χαρά να κάνω μάθημα, ποτέ μα ποτέ δεν μιλάω πολιτικά. Ναι, αλλά δεν δηλαδή μπορεί και να όταν τα παιδιά από κάτω προσπαθούν, ναι, γιατί δίνω την ευκαιρία της συζήτησης και του διαλόγου, προσπαθούν να το πάνε προς τα εκεί, το αποτρέπω. Δεν θέλω στο Πανεπιστήμιο να υπάρχει καμία ανάμειξη, καμία εμπλοκή του ενός με το άλλο θέμα. Μέσα στο Πανεπιστήμιο, αυτό είπε και Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο πρέπει να υπάρχουν όλες τις απόψεις. Ενθαρρύνω όλες τις απόψεις. Εγώ, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, όταν υπάρχει μια οικονομική. Ένα οικονομικό θέμα, λέω και τη μία άποψη και την άλλη, και αφήνω τα παιδιά να την εκφωνήσουν. Αλλά πολιτική συζήτηση και ιδιαίτερα με κομματικά χαρακτηριστικά, αυτό το ξέρουν οι φοιτητές μου πολύ καλά. Ποτέ μα ποτέ δεν την έχω, όχι συζητήσει, δεν την έχω επιτρέψει. Άλλο, πολλοί φοιτητές μου όταν αποφοιτήσουν, έρχονται και με βρίσκουν, πάρα πολλοί, έρχονται και με βρίσκουν και δηλώνουν όταν έχουν τελειώσει. Έχει τελειώσει κάθε διδακτική και άλλη σχέση και εξάρτηση μαζί τους, έρχονται κοντά. Και είναι καλοδεχούμενη φυσικά, όπως κάθε νέος. Πάμε να δούμε το πρόγραμμά σας που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να το διαβάσουμε. Πρέπει να σας πω όμως ότι αγαπώ πολύ το Πανεπιστήμιο. Κάνω όλα αυτά τα χρόνια μάθημα, μπαίνω στην αίθουσα, διδάσκω, υδρώνω. Προσπαθώ να δώσω στα παιδιά αυτά που ξέρω, μακριά από φυσικά πολιτικές και κομματικές θέσεις και προτροπές. Γιατί ο δάσκαλος έχει ένα πολύ ισχυρό όπλο. Μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά και αυτό δεν είναι σωστό. Εκεί δεν πρέπει να το κάνεις. Το θεωρώ λάθος. Όχι λάθος, εγκληματικό λάθος. Έχετε, κύριε Κατσανέβα, λοιπόν. Κάποιες αρχές δηλαδή πρέπει να τις τηρούμε. Έχετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή
την Τρόικα. Σε ένα τραπέζι. Για να δούμε τι θα λέγατε στην Τρόικα. Η Τρόικα καταρχήν είναι. Και σας λέει λοιπόν ότι έχετε αυτό το, έχουμε αυτό το χρέος. Η συγκεκριμένη η Τρόικα, δηλαδή οι τρεις μάγοι της επιγής, αυτοί οι τρεις δεν είναι η πραγματική Τρόικα, αυτοί είναι οι εκπρόσωποι, δεν θέλω να πω οι υπάλληλοι. Σαφώς. Δεν πρέπει να συζητήσεις με αυτούς. Αλλά. Γιατί με αυτούς, αυτοί έχουν πάρει συγκεκριμένες εντολές. Και οι άνθρωποι, με ή χωρίς εισαγωγικά, τις εκτελούν. Με περισσότερο ή λιγότερη επιτυχία. Με αυτούς πρέπει να συζητήσεις είναι με την κυρία Μέρκελ, με την ίδια αυτοπροσώπους και τον κύριο Σόιμπλε, γιατί αυτοί κρατάνε την μπαγκέτα της μουσικής. Και με αυτούς πρέπει να κάνεις μια κουβέντα και να τους πεις, κυρία Μέρκελ, πιστεύεις ότι, πιστεύετε, να μιλήσουμε και ευγενικά, έτσι, πιστεύετε ότι αυτό το συνεχώς διωγγούμενο και διευρυνόμενο χρέος μπορεί να αποπληρωθεί από μια χώρα που βρίσκεται σε ηφαισιακή περιδίνηση, σαν το αεροπλάνο, το ξέρετε, που πετάει και όταν χάσει την ισορροπία του. Λέω, δεν μπορεί, είναι το χρέος μας τώρα, κύριε Κατσαρέλα? Το χρέος σύμφωνα με τις επίσημες εκτενήσεις είναι 320. Αλλά σύμφωνα με άλλα. Δις ευρώ. Ναι, δις. Σύμφωνα με άλλα πολλά, άμα προσθεθούν και διάφορα άλλα στοιχεία που δεν θα κουράσω με νούμερα, αποφεύγω στην τηλεόραση να λέω, λένε άλλοι ότι μπορεί να φτάνει και μέχρι τα 600 και ίσως παραπάνω. Ας πάρουμε λοιπόν το επίσημο. Εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι παρόλο το PSI του κύριου Παπαδήμου πριν από λίγα χρόνια, το κούρεμα δηλαδή που έγινε κυρίως με απομείωση δικών μας κεφαλαίων Ελλήνων ομολογιούχων, ασφαλιστικών ταμείων, καταθέσεων που είχαν πανεπιστήμια κτλ. Παρ' όλα αυτά το χρέος αυξάνεται. Και δεν μειώθηκε καθόλου. Εκείνο που μπορώ να σας πω ότι αμέσως με την έκδοση του Εθνικού Νομίσματος μπορούμε να μειώσουμε με ένα ευφυή τρόπο κατά 30% το εθνικό χρέος. Και θέλετε να σας πω πώς. Λέτε δραχμή. Εγώ το λέω δραχμή, γιατί τιμώ τη λέξη που συνδέεται με την ελληνική ιστορία. Αυτά που λένε μερικοί άλλοι, και εδώ έχουμε και με τον κύριο Λαβάνο και με κάποιους άλλους, έχουμε κάποιες έτσι διαφωνίες και ως προς τον ήχο, αν θέλετε. Εμάς μας αρέσει η λέξη δραχμή, και ξέρετε γιατί. Γιατί σηματοδοτεί 2.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας, ύπαρξης αυτής της χώρας. Και θέλουμε να υπάρχει. Για μας είναι σύμβολο η δραχμή. Και είμαστε τυχεροί που μπορούμε να ονομαζόμαστε δραχμή και γι' αυτό θέλουμε ο κόσμος να το δει και έτσι. Γιατί, άρα λοιπόν, όταν λένε άλλες ονομασίες. Και όχι κούρεμα. Ή διαγραφή του χρέους. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει διαγραφή του χρέους. Ή ενός. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι σαν χλαμάρες. Δεν γίνεται. Όχι. Κοιτάξτε, ασφαλώς θα υπάρχει διαγραφή του χρέους. Ασφαλώς και εμείς λέμε διαγραφή του χρέους και έξοδο από την Ευρωζώνη. Αλλά εγώ θα σας κάνω μία υπόθεση. Μέσα όμως στην Ευρώπη, λέτε εσείς. Μέσα στην Ευρώπη, χωρίς όμως και να. Χωρίς το νόμισμα. Χωρίς να είμαστε και ευτυχείς με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που οραματίστηκαν οι εμπνευστές της. Την Ευρωπαϊκή Ένωση της σύγκλησης, της αλληλεγγύης, της σύμπτυξης των εθνών. Εδώ έχουμε απόκληση. Και οι πλούσιες χώρες γίνονται πλουσιότερες και οι φτωχές φτωχότερες. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε. Κατά συνέπεια, έξω από την Ευρωζώνη, επαναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πρότυπα των οραματιστών της ή να τελειώνουμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, η οποία κατέστρεψε τη γεωργία μας, κατέστρεψε τα ναυπηγεία μας, καταστρέφει τη βιομηχανία μας, μας κάνει χίλια δυο, μας κάνει φτωχούς, φτωχότερους, ακόμα φτωχότερους. Αυτή η άποψη όμως θα γυρίσουν πολύ και θα πούν, μα τώρα τι λέει ο κύριος Κατσάνης, να βγούμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν λέω αυτό. Όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί. Και ξέρετε που θα ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Ξεκινάει από τη Γαλλία. Βέβαια. Αυτή η Ευρώπη της Γερμανίας, γιατί δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι γερμανοειδής Ευρώπη. Η σημερινή πρόση, γιατί οι πρόσοι έχουν κυριαρχήσει στη Γερμανία, με επικεφαλής την κυρία Αγγέλα Δωροθέα, γιατί υπάρχουν και καλοί Γερμανοί και φιλέλληνες Γερμανοί, όπως ο Σίλερ, ο Γκέτε, και μέσα στη Γερμανία υπάρχουν και άλλοι με τους οποίους έχουμε επαφή, και ιδίως οικονομολόγοι, με τους οποίους εγώ προσωπικά έχω συνεχή επαφή. Αυτή λοιπόν η προσική αντίληψη της Γερμανίας είναι η αντίληψη της ισοπαίδωσης των πάντων. Με αυτή την Γερμανία. Αυτή την αντίληψη εμείς πρέπει να είμαστε σε σύγκρουση. Αντί να εισβάλλουν με τα πάντζερ ή τις σιδερόφρακτες στρατιές όπως στο παρελθόν και κατέλαβαν τη χώρα στην κατοχή, έχουν εισβάλει με ένα πολύ πιο απλό
και πονηρό μέσο, την νομισματική φυλακή, όπου μας έβαλαν μέσα και μέσα από την διαχείριση του νομίσματος μας κάνουν και χοροπηδάμε. Άρα τι θα λέγατε. Σαν μαϊμούδες. Τι... Χοροπηδάμε σαν μαϊμούδες. Άρα συνάντηση με τη Μέρκελ, λοιπόν. Αυτό κάνουμε. Ό,τι μας πούμε κάνουν. Ωραία. Και όταν έρθει ο κύριος Τσίπρας, λυπάμαι που θα το πω, νέο παιδί, το ίδιο θα κάνει. Γιατί όταν είσαι αλυσοδεμένος σαν μαϊμού και ο άλλος χτυπάει τον τέφι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μπορεί να φύγει. Όταν αυτός ελέγχει, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή η Φραγκφούρτη, δηλαδή το Βερολίνο, έτσι, ελέγχει τις πηγές χρηματοδότησης και σου πει απόλυσε αυτούς, κάνε εκείνο, πάρε το άλλο μέτρο, κόψε συντάξεις και δεν το κάνεις, θα σου κόψει τη ρευστότητα και θα χορεύει σαν αρκούδα. Και με τι δύναμη θα μπορέσει να πει η χώρα μας στη Μέρκελ, όπως υποστηρίζεται ότι Τάξτε, φεύγω από το ευρώ, μου είπατε, τι μου είπατε, από πριν, ναι, τι θα έκανα εγώ αν μιλούσα όχι με Τρόικα, αλλά με τους πραγματικούς αφέντες. Με το δανειστή. Με τη Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε. Μάλιστα. Εκεί. Και αν θέλετε και με τη συνηγορία και άλλων Ευρωπαίων ηγετών. Ναι, αλλά θα τους έλεγα λοιπόν, εκεί το σταματήσαμε. Να σας πω. Κοιτάξτε, επειδή εγώ γνωρίζω την ιδιαιτερότητα της χώρας μας και δεν παριστάνω τον παλικαρά. Γιατί είμαστε πραγματικά μια μικρή χώρα, πρέπει να διαφυλάξουμε την ύπαρξή μας και πρέπει να ελιχθούμε με έναν ευφυή τρόπο αναζητώντας διεθνείς συμμαχίες παντού. Αυτή τη στιγμή ο παλαιότερος δυνάστης μας, οι Αμερικάνοι, μπορούν να είναι εν μέρη συμμαχοί μας. Η ΑΟΣ, Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ, κάτι που εμείς παλιότερα οι πρώην Πασόκοι δεν το λέγαμε, είναι συμμαχική, αν θέλετε, αντίληψη. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αναζητήσουμε στις χώρες του Νότου και στη Γαλλία, ακόμα και στην Κίνα. Παντού πρέπει να αναζητήσουμε ερίσματα συμμαχίας και βοήθειας. Χωρίς ιδεολειψίες. Γιατί μία είναι η ιδεολογία, το συμφέρον της χώρας. Στην κυρία Μέρκελ θα έλεγα, κυρία Μέρκελ, πιστεύεις ότι μπορούμε να πληρώσουμε αυτό το διαρκώς, αυτό λέγαμε προλίγο και το σταματήσαμε, χρέος? Είσαστε, δηλαδή, σε μία βάση λογικής, είναι δυνατόν η Ελλάδα να πληρώσει ποτέ? Θα έπρεπε να τη ρωτήσω την ίδια. Εφόσον είναι έξυπνη γυναίκα, δεν θα μπορούσε να μου πει ότι ναι, θα μπορέσει να το πληρώσει. Κανένας κανονικός, λογικός άνθρωπος, ακόμα και ο ίδιος ο Στουρνάρας, δεν μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να πληρώσει αυτό το χρέος. Άρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει το χρέος να κουρευτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτή τη στιγμή κουρεύεται το χρέος, αφού έχουμε διεθνείς επενδυτικούς οίκους όπως η Japonica Partners, που αγοράζει το χρέος, ξέρετε σε τι ποσοστό? Στο 11%. Δηλαδή το κουρεύει κατά 89%. Και όταν έρχονται και άλλοι φορείς, όταν έρχονται ιδιωτικοί οίκοι και αγοράζουν, κουρεύουν το χρέος κατά 89%, γιατί εμείς δεν μπορούμε να παζαρέψουμε το κούρεμά του κατά 75%, όπως λέμε στο πρόγραμμά μας? Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή πρόταση, αλλά το κυριότερο είναι να μας δοθεί η δυνατότητα να ανακτήσουμε την νεκρή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Από 6 έως 14 μήνες τη μετάβαση στην δραχμή. Ξέρετε, κύριε Μαζέ. Λέτε εδώ, μισό λεπτό κύριε Κατσανέβα, λέτε με την έκδοση εθνικού νομίσματος και την υποτίμησή του κατά 50%, δηλαδή δραχμή ευρώ 2 προς 1. Ακριβώς. 1 ευρώ 2 δραχμές. Ακριβώς. 100, εγώ δεν έχω ακούσει 100 οικονομολόγο. Ευρώ 200 δραχμές. Εγώ δεν έχω ακούσει οικονομολόγο. Θα κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου. Να το κάνετε, βεβαίως. Βεβαίως, πρέπει να το κάνετε. Με τους συνεργάτες μου πριν προσπαθούσαμε να αναλύσουμε το πρόγραμμα. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω. 2 προς 1. Δεν έχω ακούσει οικονομολόγο ποτέ να λέει ότι αν γυρίσουμε στη δραχμή θα είναι 2 προς 1. Όλοι λένε ότι αν γυρίσουμε στη δραχμή θα αγοράζουμε το καρβέλι ψωμί 10.000 δραχμές. Θα γίνουμε Αργεντινοί δηλαδή. Εγώ αυτό ακούω. Οικονομολόγος δεν είμαι όμως. Αυτό το βιολί με την Αργεντινή. Σας έδωσε ένα χαρτί προλίγου. Μακάρι να γίνουμε Αργεντινοί. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείξετε. Ναι, μπορεί να το δείξετε. Η Αργεντινή, με όλες τις δυσκολίες που έχει κάθε οικονομία, τα τελευταία 13-14 χρόνια από τότε που αποσυνδέθηκε από το σκληρό δολάριο, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Το σκληρό νόμισμα είναι το ζήτημα το μεγάλο και η πολιτική λιτότητας. Αυτά τα δύο είναι που καταστρέφουν μια χώρα με διαφορετική οικονομική δομή όπως η Ελλάδα. Όταν λοιπόν η Αργεντινή που περιέπεσε σε μια οικονομική δίνη παρόμοια με τη δική μας το 2000, μετά από αυτό αποσυνδέθηκε από το σκληρό δολάριο, πέρασε μια μικρή προβληματική περίοδο και αμέσως μετά άρχισε μια ανωδική πορεία με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 8%. Και αυτό σας παρακαλώ, δεχτείτε το σαν δεδομένο. Εδώ σας φέρνω New York Times, σας παραπέμπω σε όλα τα στοιχεία της World Bank, ακόμα και στα οικονομικά στοιχεία, ξέρετε πιανού, της CIA. Η CIA έχει κάποια καλά οικονομικά στοιχεία. Πηγαίνετε εκεί να δείτε πώς πηγαίνει η Αργεντινή. Και ακόμα, να σας πω και κάτι άλλο.
14 ολόκληρα χρόνια 40 εκατομμύρια Αργεντίνων ψηφίζουν την ίδια πολιτική. Την πολιτική των Κίρτσνερ. Ξέρουμε εμείς λοιπόν ότι η Αργεντινή δεν πάει καλά και λέμε όλο συνέχεια να μην γίνουμε Αργεντινοί και ο Αργεντίνικος λαός είναι μια χαρά και ψηφίζει αυτή την πολιτική. Είναι δηλαδή κουτός ο Αργεντίνικος λαός. Λοιπόν, ας σταματήσει αυτό το παραμύθι με την Αργεντινή. Ας σταματήσει. Και είναι πάνω σε αυτό το τομέα. Ναι. Ανεργία και ονομία. Ρωτάει τη τηλεθεατής. Η επόμενη μέρα, αν πάμε στη Δραχμή, ποια θα είναι στην οικονομία και στην ανεργία. Η επόμενη μέρα. Και διαβάζω στο πρόγραμμά σας. Μείωση της ανεργίας κάτω του 10%. Ακριβώς. Αύξηση των μισθών για των συντάξεων κατά 20%. Και συνέχεια αύξηση του εισοδήματος των αγροτών κατά 30%. Σας ακούω. Λοιπόν, καταρχήν δεν πρέπει να υποσχόμαστε λαγούς με πετραχίλια. Ούτε είπα εγώ, ούτε λέμε στο πρόγραμμά μας ότι αύριο το πρωί όλα θα είναι ρόδινα και ότι δεν θα υπάρχουν δυσκολίες. Αυτό θα έλπει. Εκείνο που λέμε είναι ότι σύμφωνα με το υπολογισμένο, με υποδεκάμετρο πρόγραμμά μας, έχουμε υπολογίσει πού θα πάει ο πληθωρισμός, πόσο χρήμα πρέπει να εκδοθεί, όλα τα έχουμε εκτιμήσει με οικονομικό. Βεβαίως θα κόψει χρήμα. Δραχμή. Το οποίο όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποια όρια. Μάλιστα. Και ούτε θα αρχίσει να πετάει λεφτά από το παράθυρο, κάνοντας τον πολιτικάντη ο οποίος εξυπηρετεί και χαϊδεύει πλάτες. Ασφαλώς, ένας διαχειριστής που θα αναλάβει αυτή την κρίσιμη περίοδο της μετάβασης θα πρέπει να είναι νοικοκύρης και μπορώ να πω και τσιγκούνης ακόμα. Χρειαζόμαστε, υπολογίσαμε 14 μήνες, δηλαδή ένα χρόνο, λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Και αυτά που είπατε, δηλαδή η ελληνική οικονομία θα αποκτήσει αναπτυξιακή δυναμική με αποτέλεσμα η ανεργία να πέσει κάτω από 10%. Μετά από αυτούς τους 14 μήνες φυσικά θα έχουμε σταδιακή πτώση της ανεργίας, αύξηση των μισθών και των συντάξεων, αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και μία σειρά από άλλα μέτρα τα οποία εδώ περιγράφονται, όπως εγγυημένο κατώτερο εισόδημα, αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους, αναβάθμιση της υγείας, της ασφάλισης και της πρόνοιας, ενοποίηση σε τρεις φορείς. Διασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ ανά άτομο. Ακριβώς. Γιατί βάζετε πλαφόν εκεί? Κοιτάξτε, επειδή εδώ είναι ένα θέμα που δεν χρειάζεται να ζητηθεί και περισσότερο. Γιατί αν δώσουμε μεγαλύτερο πλαφόν, ναι, τότε θα δημιουργήσουμε διατάραξη της ισορροπίας του τραπεζικού συστήματος, το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί. Αυτή η πρόβλεψη σημαίνει ότι οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ είναι κατά άτομο. Και εδώ που τα λέμε, ποιος έχει πάνω από 100.000. Εσείς ξέρετε πολλούς που να έχουν τόσα πολλά λεφτά στις τράπεζες. Κάθε ένας λοιπόν που έχει μέχρι 100.000 θα διασφαλίζεται στο 100%. Τι σημαίνει? Μέχρι 100.000 θα έχεις 200.000 δραχμές. Αυτό είναι το ένα προς ένα. Καταλάβατε. Αντίθετα για τα δάνεια, σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, θα υποτιμηθούν. Δεν θα χαριστούν, γιατί υπάρχει και η πρόταση από άλλους να χαριστούν όλα. Θα υποτιμηθεί. Ποια δάνεια λέτε προς τις τράπεζες? Έχετε, και εγώ έχω τα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια. Όχι, όχι. Έχετε στεγαστικό δάνειο όπως έχω και εγώ στην τράπεζα. Και πολλοί κόσμοι που μιλάμε και μας ακούει. Μέχρι 100.000 θα υποτιμηθούν κατά 50%. Δηλαδή, χρωστάς 100.000 ευρώ, θα χρωστάς 100.000 δραχμές. Καταλάβατε. Αυτό είναι υποτίμηση κατά 50%. Πόσο θα είναι, επίσης, σας κάνω μια ερώτηση επίσης, που το έχουμε, ρωτάει ο κόσμος ναι, αυτή τη στιγμή. Πόσο θα είναι ένας μισθός ενός δημοσίου υπαλλήλου αν έρθουμε πάλι στη Δραχμή και πόσο θα αγοράζεις? Ο μισθός τους 14 πρώτους μήνες σύμφωνα με το πρόγραμμά μας θα είναι ο σημερινός. Η αγοραστική αξία του θα προστατεύεται με την μέθοδο όχι, της ακούστε θέλουμε, με πόσο? Όχι, μην μου λέτε πώς θα. Δηλαδή, γιατί θα είναι ποιο είναι το σημερινή, η σημερινή. Τι δηλαδή κάποιος ακριβώς, που παίρνει 1000 ευρώ, θα παίρνει 2000 δραχμές. Όχι, αφήξε. Ναι, ξεχάστε τα παλιά. Μάλιστα. Και θα υπάρχει και μια κλιμακωτή, μην μπούμε σε λεπτομέρειες, θα κουράσουμε τον κόσμο με νούμερα. Ναι. Πάνω από 3.000 ευρώ θα υπάρχει μείωση της αναλογίας. Συγγνώμη. Αλλά ακούστε με να το καταλάβει ο κόσμος. Μία 1 ευρώ 340 δραχμές. Ξεχάστε τα αυτά. Συγγνώμη. Αυτά ήταν λάθος από την αρχή. Τώρα, κύριε Κατσανέβα, αυτό πώς θα γίνει, πώς θα πείσετε την. Σας λέω η ισοτιμία θα είναι 50% μείωση. Αυτό σημαίνει 1 προς 2. 1 ευρώ 2 δραχμές. 100.000 ευρώ, 1.000 ευρώ, 2.000 δραχμές. Αυτό σημαίνει ότι με 2.000 δραχμές αγοράζεις τα ίδια, έχεις την ίδια αγοραστική δύναμη που είχες με 1.000 ευρώ. Και πώς θα διατηρηθεί αυτή, γιατί θα έχουμε πληθωρισμό στην πρώτη περίοδο της τάξης του 15%, δεν το κρύβουμε. Και είναι και χρήσιμος ένας πληθωρισμός, γιατί σήμερα έχουμε μπει σε μια φάση αποθέρμανσης, νέκρωσης της ελληνικής οικονομίας, αφού βιώνουμε πρωτοφανή αρνητικό πληθωρισμό. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε έναν πληθωρισμό και αυτό λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα λοιπόν στην πρώτη φάση θα διασφαλιστεί η σημερινή αγοραστική αξία. Τι μπορείς να αγοράσεις με τα λεφτά που παίρνεις σήμερα?
ό,τι μπορείς να παίρνεις με τα λεφτά σήμερα, στους 14 πρώτους μήνες θα στα διασφαλίσουμε με τη μαριθμική αναπροσαρμογή. Μετά από τους 14 μήνες και αφού αρχίσει σταδιακά η απογείωση της ελληνικής οικονομίας, εφόσον θα υπάρχει ρευστότητα και θα υπάρξει και υποτίμηση, άρα θα αναβαθμιστεί. Θα υπάρχει ρευστότητα, γιατί θα κόψετε. Θα κόψουμε χρήμα. Θα υποτιμηθεί η δραχμή ανά των ξένων, θα ακριβίνουν οι εισαγωγές, θα φτηνίνουν οι εξαγωγές. Ο τουρισμός μας, τα ξενοδοχεία μας θα γεμίσουν από τουρίστες. Θα διπλασιαστεί το ρεύμα του τουριστικό. Μέσα σε ένα καλοκαίρι θα διπλασιαστεί το τουριστικό συνάλλαγμα. Αυτό σημαίνει ότι μετά από τους πρώτους 14 μήνες, γι' αυτό σας λέω, τα έχουμε υπολογίσει με το, επιτρέψτε μου, από το υποδεκάμετρο, θα αυξηθούν οι μισθοί κατά 20%. Είδατε, δεν λέω υπερβολικά πράγματα. Κατά 20% οι συντάξεις, και σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, η σύνταξη θα δίνεται σε ένα μήνα. Οι ιατρικές εξετάσεις από το ενιαίο ΕΣΥ, όπου θα ενταχθεί και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια περίθαλψη, θα δίνονται το αργότερο σε 3 μέρες. Όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς θα ενταχθούν στο ΙΚΑ. Όλοι οι φορείς πρόνοιες στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας. Θα υπάρξουν μια σειρά από μέτρα, τα οποία τα ξέρουμε πολύ καλύτερα από όλους αυτούς που γυρίζουν στις τηλεοράσεις και παριστάνουν τους ειδήμονες στη διοίκηση και προτείνουν διάφορες περίεργες και παράξενες λύσεις. Το πρόγραμμα είναι συγκροτημένο, είναι συγκεκριμένο και απαντά στα πάντα. Και είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω σε ό,τι άλλο θέλετε. Και βέβαια υπάρχει και στρατηγικό πλάνο για ανάπτυξη. Ποιοι τομείς θα ενισχυθούν, πώς θα αναπτυχθούν, προς τα πού θα δώσουμε τη βαρύτητά μας. Εδώ ο τηλεοπτικός χρόνος δεν ξέρω αν μας το επιτρέπει. Όχι, το επιτρέπει. Έτσι. Και η πρώτη μου ερώτηση, όχι πρώτη μου, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αν έχετε σκεφτεί τις συνέπειες από άλλα κέντρα εξουσίας στην προσπάθεια αυτή της μετάβασης της δραχμής στην Ελλάδα. Ναι. Αν κάποιοι λοιπόν δεν θέλουν να γίνει αυτό και έχουν την οικονομική δύναμη, γιατί λοιπόν να γίνει? Αυτό ρωτάω. Και ποιες θα είναι και οι συνέπειες, αν τις έχετε σκεφτεί? Καταρχήν εδώ σας... Εσείς έχετε ένα πρόγραμμα, οι συνέπειες όμως. Εδώ και καιρό... Όχι μετά, πριν γίνει. Έχετε δίκιο. Ο κόσμος, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια μεγάλη αναταραχή. Βλέπουμε διάφορες κινήσεις από εδώ και από εκεί και δεν θα αναφερθώ στην Ουκρανία, αλλά θα σας δώσω τη σημερινή έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο «Η Ευρωζώνη έχει μαύρα χάλια». Και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιβεβαιώνει τις δικές μας μελέτες. Ανάμεσα στις πολλές αρνητικές διαπιστώσεις για την Ευρωζώνη, λέει ότι το 2008 η Ευρωζώνη ήταν... Σήμερα είναι σε χειρότερη κατάσταση η Ευρωζώνη από ότι το 2008. Ενώ η ΗΠΑ, από όπου ξεκίνησε η παγκόσμια κρίση, ξεπέρασε τα προβλήματα, όπως και οι άλλες χώρες, η Ευρωζώνη έμεινε πίσω. Σήμερα έμεινε πίσω η Ευρωζώνη, όχι η Ελλάδα μόνο, μείον 3%, ενώ η ΗΠΑ και άλλες χώρες έχουν συν 6%. Αυτό είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή θέλω να πω, όσο και αν φαίνεται περίεργο, εντάξει, ότι συνήγοροι θα είναι ποιοι? Και η σχολή του. Όχι, κοιτάξτε αυτά θα χρησιμοποιήσω στην κυρία Μέρκελ αυτό. Θα πάω στην κυρία Μέρκελ, πάρτε αυτό, κυρία Μέρκελ. Και ξέρετε τι λέει αυτό? Αυτό λέει και αυτό λέει η κυρία Λαγκάρτ. Δεν είμαι φίλος της κυρίας Λαγκάρτ, ούτε του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Αλλά σας λέω ότι η σχολή του Σικάγο, έτσι. Οι άνθρωποι οι οποίοι γέννησαν αυτή την πολιτική λιτότητας λένε στην κυρία Μέρκελ ότι κάνεις μεγάλο λάθος. Τραβάς πάρα πολύ τα σκοινιά και πρέπει να αλλάξεις πολιτική. Ή θα πρέπει να προχωρήσεις σε μια ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης, κάτι το οποίο η Μέρκελ δεν είναι διατεθειμένη να κάνει, ή θα πρέπει να διαλύσεις την Ευρωζώνη. Αυτό λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιήσω αυτό το επιχείρημα? Γιατί να μην χρησιμοποιήσω το επιχείρημα ότι όταν διεθνείς οίκοι αγοράζουν το χρέος μου με. Στο 11%, γιατί ένα κράτος να μην μπορεί να το κάνει? Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Μπορεί κάποιοι διεθνείς κύκλοι να κλείσουν το μάτι στην Τουρκία, έτσι, να προσπαθήσει να μας κόψει ένα κομμάτι από την ελληνική επικράτεια. Κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και αυτό. Ευτυχώς για μας, σήμερα επικεφαλής της Τουρκίας είναι ο νέος Σουλεϊμάν, ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Έτσι, αυτός, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, με αυτή την υπερβατική του και υπερφύαλη αντίληψή του για νεοοθωμανική τουρκική μεγαλοσύνη, έχει καταφέρει να συγκρουστεί με τους πάντες. Και ειδικότερα με τον πολύ ισχυρό παράγοντα που λέγεται Ισραήλ. Αν αυτό δεν αλλάξει δραστικά και δεν συμβεί κάτι άλλο, έχουμε και από εκείνη την πλευρά μία προστασία, κάτι το οποίο φάνηκε
εν μέρη και στα πετρέλαια της Κύπρου. Το δε θέμα της ΑΟΣ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος παραμένει ανοιχτό και γιατί όχι να μην προωθηθεί στο άμεσο μέλλον, προστατεύοντάς μας, ναι, φυσικά και από γεωπολιτικές ανομαλίες, αλλά και διασφαλίζοντας τα τεράστια οικονομικά μας συμφέροντα. Αν ο Ρώσος ερχόταν και έκανε μια προσφορά για να αγοράσει ή να μας δώσει ένα δάνειο με πολύ μικρό επιτόκιο, προκειμένου εμείς να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε. Κοιτάξτε, θα το δεχόσαστε αυτό, κοιτάξτε τώρα. Όταν μην εμπλακούμε στην σύγκρουση των βουβαλιών αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση των κολοσσών Αμερικής, Ρωσίας, Γερμανίας κτλ. Δεν έχουμε εμείς δουλειά να μπλέξουμε σε αυτά τα πράγματα, γιατί είμαστε το μυρμηγκάκι που θα μας ποδοπατήσουν. Να είμαστε σοβαροί και προσεκτικοί. Ξέρουμε πολύ καλά πού είναι το δίκαιο, που είναι στις διεθνείς ισορροπίες, στις διεθνείς ισορροπίες λυπάμαι, αν και είμαι άνθρωπος με ισχυρές ιδεολογικές και ηθικές αξίες κυρίως. Πολύ φοβάμαι ότι στη διεθνή πολιτική σκηνή θα πρέπει αυτές τις αξίες να τις, όσο μπορούμε να τις υποκαταστήσουμε με την αξία του εθνικού συμφέροντος. Και το εθνικό μας συμφέρον, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι να είμαστε αποστασιοποιημένοι από τη σύγκρουση των ελεφάντων αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια, ας αφήσουμε, τι θα κάνουμε άμα η Ρωσία έρθει. Άλλοι λένε ότι η Ρωσία μπορεί να έρθει να της δώσει μια ελληνική κυβέρνηση, ένα νησί και να λύσουμε το πρόβλημά μας. Δηλαδή να της δώσει όχι να καταλάβει εσύ, σαν στρατιωτική βάση. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα. Αυτά δεν είναι συζητήσιμο αυτή τη στιγμή. Εκείνο που είναι συζητήσιμο είναι να χρησιμοποιήσουμε τα επιχειρήματα που μας δίνουν οι Αμερικάνοι και όλοι οι διεθνείς οικονομολόγοι στο τεράστιο πρόβλημα που έχουμε με το ευρώ, γιατί το ευρώ είναι το πρόβλημα, απέναντι στην γερμανοποίηση της Ευρώπης. Και εδώ για να επαναφέρω το θέμα σε κάτι που με ρωτήσατε προλίγου και δεν το συνεχίσατε. Mm-hmm. Ακόμα και αν μας χαρίσουν το χρέος, με το σκληρό νόμισμα, με το σκληρό ευρώ, το πολύ ακριβό ευρώ, σε 15-20 χρόνια, ακόμα και αν υπάρχει μια καλή κυβέρνηση, μια έντιμη και αποτελεσματική κυβέρνηση, θα ξαναπέσουμε πάλι στη λούμπα του χρέους. Γιατί με αυτό το νόμισμα δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι ένα κουστούμι το ευρώ που δεν ταιριάζει στη δομή, στη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Είναι λάθος. Είναι βλαμμένο νόμισμα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Το βλέπουμε. Ο κόσμος το ζει στο πετσί του. Πεινάει αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Υποφέρει. Υφίστανται καταστροφή. Δεν το καταλαβαίνουμε επιτέλους ότι η κύρια αιτία είναι αυτό που λέγεται ευρώ. Όπως βεβαίως φταίνε και οι ελληνικές κυβερνήσεις για όλη την αποκοτιά τους. Τις μαλαγανιές, τις αθλειότητες που έχουν κάνει. Εάν πάτε έξω και κάνετε ένα γκάλωπ, ναι μεν θα πούνε κάποιοι, καλή ήταν η δραχμή, περνάγαμε ωραία, τα παίρναμε χοντρά, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν ότι αν φύγουμε από το ευρώ και πάμε στη δραχμή, θα πτωχεύσουμε. Ναι, εσύ, θα αγοράζουμε το καρβέλι ψωμί και δεν θα, μάλλον δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε. Κοιτάξτε, θα με κάνετε να γελάσω γιατί... Όχι. Πριν δεν είναι αυτή η εικόνα. Πριν από 1-2 χρόνια λέγανε ότι εμείς που υποστηρίζουμε τη δραχμή είμαστε η συμμορία. Σας το υπενθυμίζω. Η συμμορία της δραχμής που έχουμε βγάλει τα λεφτά μας έξω. Δηλαδή, εγώ έχω βγάλει τα λεφτά μου έξω που είμαι δανειολήπτης και χρωστάω στην τράπεζα. Έχουμε βγάλει τα λεφτά. Όπως έχει βγάλει βεβαίως και ο Ζισκάρ Ντεστέν, ο Νάιτζελ Φάραντ, ο Πούτιν, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι οικονομολόγοι που λένε όλα αυτά τα πράγματα, είναι αστειότητες. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Εκείνοι που έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω είναι αυτοί ακριβώς που μιλάνε για τη συμμορία της δραχμής. Η συμμορία του ευρώ είναι που είναι υπόλογη για την τραγωδία της χώρας. Και ας αφήσουν τα καλαμπούρια, αυτοί είναι στον προθάλαμο του Κορυδαλού. Αυτοί οι ίδιοι που σήμερα κρατάνε τη χώρα κάτω από το ζυγό της γερμανικής κατοχής. Με τις τράπεζες, οι υπάλληλοι της κυρίας Μέρκελ. Με τις τράπεζες στο πρόγραμμά σας θέλω να μου πείτε τι σκέφτεστε. Με τις τράπεζες, ναι, σας είπα ότι καταρχήν με μία κίνηση μπορούμε να μειώσουμε το ελληνικό χρέος, mm-hmm, αμέσως πριν μπούμε στην έκδοση εθνικού νομίσματος, να μειώσουμε το ελληνικό χρέος κατά 30% του ΑΕΠ. Δηλαδή να γυρίσουμε πίσω τα 58-60 δις. Ρωτάω συγκεκριμένα αν οι τράπεζες θα μείνουν, θα είναι ιδιωτικές ή θα περάσουν τον έλεγχο. Οι τράπεζες, σύφωνα με το πρόγραμμά μας, αυτό είναι και συζητήσιμο, και εδώ υπάρχουν και διαφορές με τον Αλέκο τον Αλαβάνο και με τον Γκαζάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι συζητήσιμα. Σύμφωνα με εμάς, εμείς πιστεύουμε ότι
η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να είναι κρατική. Ξέρετε, είναι ιδιωτική σήμερα, δεν είναι κρατική. Το ξέρετε αυτό? Δεν το γνωρίζω. Ανοίγει σε ιδιώτες. Ας τα αφήσουμε αυτό. Ας το πάρει το ποτάμι του κυρίου που λέγαμε προλίγου. Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να είναι ανοίγει στο κράτος και να ασκεί νομισματική πολιτική δανείο, να έχει την πλήρη εποπτεία. Κάτι που δεν κάνει σήμερα ο κ. Προβόπουλος, τον οποίο το βλέπω να οδεύει προς τον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Έτσι, γιατί είναι υπόλογος για τα θαλασσοδάνεια. Γιατί αυτός είναι υπόλογος για τα θαλασσοδάνεια όλων αυτών των εποχών. Αλλά η Τράπεζα λοιπόν της Ελλάδος είναι κρατική και στα κρατικά χέρια πρέπει να μείνει οπωσδήποτε και η Εθνική Τράπεζα. Και βέβαια για τις άλλες τράπεζες θα είναι υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση της μετάβασης και σε μια φάση που η οικονομία θα αρχίσει να ανασένει και να πορεύεται προς την ανάπτυξη. Αυτές είναι οι απόψεις μας, όπως βεβαίως στο δημόσιο χαρακτήρα πρέπει να έχουν και βασικοί πυλώνες της ζωής μας, όπως είναι το ηλεκτρικό, το νερό, οι δημόσιες συγκοινωνίες, έτσι, τέτοια θέματα. Δηλαδή κοινή ωφέλεια. Από εκεί και πέρα, αφού ζούμε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, αυτό δεν το συζητώ, είναι καλό ή κακό, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι θα δουλέψουμε με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ώστε η οικονομία να τονώσει και την επιχειρηματικότητα, την υγιή επιχειρηματικότητα, όχι την λαμέ ή λαμογέ επιχειρηματικότητα, έτσι. Ρωτάνε οι τηλεθεατές, κύριε Κατσανέβα, το κράτος με τη δραχμή από πού θα έχει έσοδα, λέει, μήπως θα βάλετε υψηλή φορολογία? Όχι. Κάθε άλλο, η φορολογία, καταρχήν ο κάθε κατεργάζει στον πάγκο του, έτσι. Η φοροδιαφυγή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και η διαφυγή κεφαλαίων σύμφωνα με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων προς φορολογικούς παράδεισους, τα δις που φεύγουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό θα σταματήσουν. Άρα λοιπόν από εκεί θα αποκτήσουμε άπειρους πόρους που δεν θα μπορούν να φύγουν. Θα θυμίσω στον τηλεθεατή σας, αν είναι κάποιας ηλικίας, δεν ξέρω, ότι προ-ευρώ, όταν ήθελες να πας στο εξωτερικό, έπαιρνες ένα συνάλλαγμα για ταξίδι, μέχρι ενός ορίου. Αν είχες φοιτητή στο εξωτερικό, έλεγες ότι έχεις το φοιτητή σου και το στέλνεις συνάλλαγμα. Αν έστελνες δηλαδή χρήματα έξω στο εξωτερικό, δικαιολογούσες για ποιο λόγο τα στέλνεις. Έτσι θα γίνεται και τώρα. Τώρα παίρνει ο καθένας, πατάει ένα κουμπί και στέλνει ό,τι χρήματα θέλει στους φορολογικούς παραδείσους, στα Cayman Islands, στο Λουξεμβούργο που είναι ο φορολογικός παράδεισος. Η Κύπρος τους πείραξε. Αλλά το Λουξεμβούργο, το Λίχνεστάιν, μια σειρά, το Σίτι του Λονδίνου, μια σειρά από ευρωπαϊκούς φορολογικούς παράδεισους τους αφήσανε απείραχτους. Ερώτηση άλλη, λέει, με την επιστροφή της δραχμής θα είμαστε ακόμα μέσα στην Ευρωζώνη? Νομίζω το απαντήσαμε αυτό. Φυσικά δεν θα είμαστε, μα δεν μπορεί να έχουμε και ευρώ και δραχμή. Αυτά που λένε ότι θα υπάρχει διπλό νόμισμα δεν στέκουν. Σε 6 μήνες θα πρέπει να γίνει η αλλαγή και έχουμε τρόπους πώς θα δώσουμε κίνητρα και μπορώ να σας πω συγκεκριμένα τι θα γίνει για να στρέψουν να μεταφέρουν τα χρήματά τους στη δραχμή όσοι έχουν ευρώ. Εμπάργκο έχετε, κύριε Κατσανέβα, από τα μέσα ενημέρωση? Βέβαια, καλά, λίμον. Αυτό θα έλειφε. Αστείευεστε. Εγώ δεν είμαι Σταύρος Θεοδωράκης, βλέπετε. Σας έχω δει όμως σε κάποια μέσα ενημέρωση. Πού με έχετε δει? Σε κάποιους σταθμούς. Σε καλούς σταθμούς σαν το δικό σας. Και κάποια φορά και σε έναν μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό. Και κοιτάξτε, όταν και οι μεγάλοι σταθμοί όταν δουν και βλέπουν ότι αυτή η άποψη είναι κάτι που ζητιέται παθιασμένα από τον ελληνικό λαό και αυτό έχει σημασία, δεν μπορούν να την αποκρύψουν. Μέχρι τώρα την κρύβουν. Την κρατάνε, τη βάζουν κάτω από το χαλί. Αλλά ο ευρωσκεπτικισμός, το κίνημα ενάντια στο ευρώ δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια σαρωτική, αν θέλετε, εναντίωση σε αυτό το γερμανικό ευρώ. Εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να κοιμόμαστε επιτέλους. Και όσο και αν κρύβουν την άποψη τα μεγάλα μέσα και κάνουν λάθος, γιατί θα την πληρώσουν και αυτοί, ακόμα. Όσο και αν την κρύβουν, αυτή η άποψη δεν μπορεί να μην βγει στον αέρα και να μην περάσει στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι μία λύση είναι η επιστροφή ή μάλλον η μετάβαση στη δραχμή για να σωθεί ο τόπος. Εσείς που καθημερινά έχετε επαφή και με πολλούς φοιτητές, με πολλά νέα παιδιά, γιατί πιστεύετε ότι οι νέοι σήμερα έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική και στους πολιτικούς? Δεν πιστεύουν κανέναν, δεν πιστεύουν τίποτα. Ναι, γιατί έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι όλη η πολιτική είναι λαμόγια, όλη η πολιτική είναι απατεώνες, η πολιτική με ήττα και η πολιτική με ομικρογιώτα είναι κάτι αποτρεπταίο και ως ένα βαθμό είναι έτσι, αλλά και ως ένα βαθμό είναι και σκόπιμο, γιατί έτσι παραμένουν στην πολιτική τα πραγματικά λαμόγια.
Οπότε όλοι οι καλοί άνθρωποι, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν ιδανικά αξίες, ηθικές, αν θέλετε, ανατάσεις και θέλουν να βοηθήσουν αυτόν τον τόπο, κάθονται στη γωνία. Και δεν σας κρύβω, να σας πω κι εγώ, να σας εξομολογήσω. Είναι και η τελευταία φορά που κι εγώ κάνω μια προσπάθεια. Πολύ δύσκολα, γιατί έχω υποφέρει πολύ στη ζωή μου. Και αυτό που κάνω, το κάνω με πολύ αγάπη για αυτό που κάνω, για τον τόπο, για τα παιδιά μου, για εσάς, τους νεότερους. Και δεν έχω καμία απολύτως άλλη βλέψη. Και το κάνω γιατί πιστεύω σε αυτό που κάνω. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν λέτε και γι' αυτό είπατε ότι είναι τελευταία προσπάθεια. Γιατί αν ο ελληνικός λαός ψηφίσει το ποτάμι και το δέντρο και το ξερόκλαδο, τότε ίσως εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Καταλάβατε. Γι' αυτό πρέπει ο ελληνικός λαός να ξυπνήσει. Και να δει και να καταλάβει και να κρίνει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ας ψάξει τη δική μου περιουσιακή κατάσταση. Πριν και μετά που ήμουν στην πολιτική. Και όλων των πολιτικών. Και όλων των δημόσιων λειτουργών. Και ας κρίνει με αυτό. Ας δει τη διαδρομή μας, την πολιτική και όπου μπήκαμε να διαχειριστούμε το δημόσιο συμφέρον. Ας τη δει. Και να μην παρασύρεται από τι λέγεται από τον τύπο ή από απαντήστε τα μίντια. Να ψάξει σε βάθος. Ειλικρινά, πιστεύετε ότι έχετε κάνει λάθη? Μα τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν να μην έχω κάνει λάθη? Τι είμαι, υπάρχει άνθρωπος. Εννοώ στην πολιτική, επειδή. Μα φυσικά, φυσικά έχω κάνει λάθη. Αλλά δεν έχω κάνει συνειδητές κινήσεις για να βλάψω κάποιον ή να βλάψω το εθνικό συμφέρον. Και δεν έχω κάνει, πιστεύω, αυτό το κρίνουν άλλοι φυσικά και στο μέλλον. Πιστεύω ότι δεν έχω κάνει κανένα λάθος ή δεν έχω κάνει λάθη τέτοια που να βλάψουν τη χώρα μου για την οποία αγωνίζομαι. Και σηκώνομαι από την καρέκλα και καλό τον κόσμο που μας ακούει να σηκωθεί από την πολυθρόνα και να στρατευτεί μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Και αν όχι μαζί μας, σε αυτή την άποψη. Είναι η μόνη λύση, η μόνη ελπίδα. Και πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον τόπο, η οποία πεθαίνει ως γνωστόν τελευταία. Αλλά αν αυτές οι ευρωεκλογές δεν σηματοδοτήσουν αυτή την αλλαγή, πολύ φοβάμαι ότι η ελπίδα θα αποδράσει. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Καλή συνέχεια στο κίνημά σας, στην προσπάθειά σας. Και εγώ θα διαβάσω και το βιβλίο αυτό που μου φέρατε σήμερα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να διαβάζεις πως μια ομάδα καθηγητών σκέφτεται αυτή την μετάβαση στη δραχμή. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, με ένα πρόσωπο θα έλεγα έκπληξη και με ένα πρόσωπο που δεν έχει καμία σχέση με το χώρο της πολιτικής. Αλλά θα είναι εδώ, σε ανοιχτό διάλογο μαζί σας. Καλό σας απόγευμα.